ότι οι καλλιτέχνες απολαμβάνουν τους ρόλους που τους ευνηδιάζουν και που είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι με το χαρακτήρα τους. Ακόμη και όταν πρέπει να αλλάξουν φαινομενικά τη φύση τους. Οι άνδρες celebrities που ντύθηκαν γυναίκες για τις ανάγκες κάποιου ρόλου είναι ένα φαινόμενο που καλά κρατεί εδώ και χρόνια στην ελληνική showbiz. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ γίνεται με αφορμή το Γιάννη Τσιμιτσέλη. Ένα νέο, πολλά υποσχόμενο ηθοποιό με επιτυχημένη και σταθερή πορεία. Ο Ζαν Πρεμιέρ, στο τελευταίο θεατρικό έργο που παίζει, το Να ζει κανείς ή να μη ζει, τον Ρε Παπαθανασίου, βγαίνει στη σκηνή με ξανθιά περούκα και μπλε ταγέρ στο πλευρό της Κάτιας Δανδουλάκη. Λάκης Λαζόπουλος είναι μια κλασική περίπτωση κωμικού που τον έχουμε απολαύσει πολλές φορές ως γυναίκα και στην τηλεόραση και στο θέατρο. Ο ρόλος που άφησε εποχή ήταν η Χείρα Μίτση στους 10 μικρούς Μίτσους. Αντιπροσώπευε τη γυναικεία παρουσία στην ελληνική κοινωνία που προσπαθεί να τα συνδυάσει όλα. Τελείωσε! Τον χωρίζω! Δεν τον μπορώ αυτό να... Τον χωρίζω του στρατηγό, δεν μου... Ηρέμησε ρε μάνα! Ο μεγάλος Χάρι Κλίν προσέφερε ανεπανάληπτες στιγμές γέλιου μεταμορφωμένος σε απόλυτο θηλυκό. Στον κινηματογραφικό Αλαλούμ υποδίεται πολλούς ρόλους. Ένας από αυτούς είναι η γνωστή Γκόλφο που ερωτεύεται παράφορα και παντρεύεται. Ακόμα, ο δημοφιλής ηθοποιός έχει ντυθεί γυναίκα και στο θέατρο αλλά και στη σειρά Πολίτης Κλίν, ενώ εντύπωση είχε προκαλέσει και η μεταμφίεσή του σε ερωτική Ελληνίδα όταν εμφανίστηκε με μαύρες ζαρτιέρες, ξανθιά περούκα και πέπλα. Τάσο μου, στάσου μια στιγμή, κάνε λιγάκι κράτη, μας βλέπουν γύρω τα πουλιά, μας βλέπουν τα ειδονάκια. Ο Στάθης Ψάλτης πολύ συχνά τσαλακώνει την εικόνα του και υποδίεται γυναίκες αφουγκραζόμενος πάντα την επικαιρότητα. Έχει μεταμφιεστεί από Τζούλια Αλεξανδράτου, καμαριέρα στα πόδια του Στρος Καν, μέχρι και γιαγιά που είναι η πιο κλασική του μεταμφίεση. Μέσα θα περάσω. Να καθίσω κόρη μου, γιατί έρχομαι από τις κουκουβάουνες με τα πόδια. Καθίστε, καθίστε κυρία μου.